Σύντροφοι, το ΝΑΚΑ πρεσβεύει ότι το πολιτιακό θέμα έχει λήξει το 1974. Και αυτή η ξάδερφη του τέος που έρχεται στην Ελλάδα μπορεί να αναμοχλεύσει τα πάθη. Γι' αυτό πρέπει να κρατηθούμε όλοι μακριά. Να τις απαγορέψουμε την είσοδο στην Ελλάδα. Τι λες, μωρέ, Επαναστάτη, χωρίς αιτία. Εδώ δεν την απαγορέψαμε στον ίδιο τον Κωνσταντίνο τον Γκλίξπουργκ. Θα την απαγορέψουμε στην Εφροσύνη Γκλίξπουργκ. Μια άσχετη δεύτερη ξαδέρφη. Δημοκρατική χώρα είμαστε. Και τι θέλει τώρα αυτή η βρικολακιασμένη? Από πού και ως που διεκδικεί ολόκληρο δάσος στα Ζαγορχώρια? Ήταν το χτύμα της οικογένειας της, κυρία Κόντογλου. Αφού βρε, παιδιά, ήταν οικογενειακό το χτύμα, γιατί δεν περνάμε από αλλού το δρόμο να αποφύγουμε και τις φασαρίες? Οικογενειακό? Από πού και ως πού οικογενειακό, σύντροφε? Τι δουλειά είχε ο παππούς της ο Γερμανός στα δάση της Υπήρου? Μπράβο, σύντροφε Δαχτυλίδη. Σύντροφοι, θα χειριστούμε το θέμα πολύ διακριτικά. Και όλα τα μέλη της κυβέρνησης θα κρατηθούν σε απόσταση από αυτή την κυρία. Βέβαια. Γιατί η στενή επαφή με τον κύριο υπουργό μας μπορεί να δημιουργήσει υπόνοιες. Και οι υπόνοιες μπορεί να δημιουργήσουν σκάνδαλο. Και το σκάνδαλο μπορεί να τον ανατρέψει. Α, κύριε υπουργέ μου, εσείς ειδικά πρέπει να κρατηθείτε μακριά από αυτή την κυρία. Μακριά και αλάργα. Κοντά και σφιχταγκαλιασμένη. Μάλιστα, κοντά και σφιχταγκαλιασμένη. Μια τέτοια φωτογραφία πρέπει να κυκλοφορήσει στον τύπο. Φιλομοναχικός υπουργός, σφιχταγκαλιασμένος με την ξαδέρφη του τέος. Μα εσείς είπατε από μακριά και αλάργα. Και σένα μπροστά σε άλλους σε λέω έξυπνο, αλλά δεν είσαι, είσαι χάνος. Δεν καταλαβαίνεις, βρε ζωντόβολο, ότι ήρθε η ευκαιρία που περιμέναμε. Άμα βγάλουμε το Μόσχο φιλοβασιλικό, η λαϊκή κατακραυγή θα το κραμίσει. Και τότε εγώ θα πατήσω πάνω στα συντρίμια του και θα πάω να κολοκάτσω στην καρέκλα της εξουσίας. Θα γίνω υπουργός στη θέση του υπουργού. Όχι, αφεντικό. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί δεν θα του πάρεις μόνο τη θέση, αλλά θα του σπηλώσεις και την υπόλοιψη για πάντα. Αχ, αρχίσαμε τα πονόψυχα τώρα. Σε παρακαλώ, αφεντικό. Σε ικετεύω. Μην το βγάλεις βασιλικό. Άμα το βγάλω δυόσμο. Κύριε υπουργέ μου, σκέφτηκα επισταμένος το θέμα της Εφροσύνης Γκλίξπουργκ και νομίζω ότι για το δικό σας το καλό δεν πρέπει τελικά να ακολουθήσετε τη γραμμή του ΝΑΚΑ. Τι πράγμα? Άμα της φερθείτε γκάρδια και της δώσετε πίσω το κτήμα της, ο λαός θα εκτιμήσει τη μεγαλοψυχία σας. Ήδη έχουμε τρομερά προβλήματα με τον τύπο. Μας θάβουν συνέχεια, κύριε υπουργέ, για άλλες περιπτώσεις ορίστε. Κοιτάξτε εδώ πρωτοσέλιδο. Πρωτοφανής σκληρότης. Το υπεχοδέ. Απαλωτριώνει ένα στρεματάκι βιός φτωχής χείρας. Μα ποιος πήρε αυτή την απαράδεκτη απόφαση? Εγώ δεν έχω ιδέα. Ποιος υπέγραψε να της πάρουν το κτήμα? Ο Λάζαρος μάλλον, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι μας κατηγορούν για σκληρότητα και τώρα θα παλωτριώσουμε κι άλλης φτωχής γυναικούλας στο βιός. Ποιας φτωχής γυναικούλας, βρε Κλέωνα, της ξαδέρφης του τέος? Το είπατε και μόνος σας. Τέος βασιλεύς, τέος λεφτά, νυν τρακαδόρος. Για να πάνε εκεί στις δεξιώσεις, περιμένουν να τους δώσει κανένα αποφόρη η Ελισάβετ και ο Φίλιππος. Τι νομίζετε? Κι είναι και πονεμένοι άνθρωποι, κύριε υπουργέ μου. Πολύ πονεμένοι. Εξόριστοι. Μακριά από τη χώρα τους. Τη Γερμανία. Την Ελλάδα, κύριε υπουργέ. Την τελευταία φορά που είδα τον Τέο στο Λονδίνο, καθόταν στα σκαλιά του Μπάκιγχαμ Πάλας και τραγούδαγε. Αχ, η ξενιτιά με χαίρεται, Τζιβαέρη. Σταμάτα, βρε Κλέωνα, με συγκίνησες. Τραγούδαγε ο Κωνσταντίνος τον Τζιβαέρη μου. Με έπιασε ένας κόμπος τώρα που το πες. Το ξέρω, κύριε υπουργέ μου, ότι είστε ψυχούλα. Υποδεχτείτε στις αγκάλες σας την Εφροσύνη Γκλίξπουργκ και δώστε της πίσω το κτηματάκι της. Μα είναι 2.500 στρέμματα. Λεπτομέρειες τώρα. Σκεφτείτε ότι στο κτήμα αυτό η Εφροσύνη έπεσε παιδί. Τότε που δεν ήταν Εφροσύνη, αλλά η Φροσούλα η τρελοκοτσιδού. Και έτρεχε ανέμελα στα δέντρα και τάιζε τα σκιουράκια με φουντούκια. Με φουντούκια? Με φουντούκια, κύριε υπουργέ. Πώς εμείς τώρα θα τις στερήσουμε τις παιδικές αναμνήσεις? Είναι έγκλημα, κύριε υπουργέ. Όταν πάμε να παλωτριώσουμε αυτό το δάσος, θα κλαίνε τα δέντρα, θα κλαίνε τα σκιουράκια, θα κλαίνε και τα φουντούκια ακόμα. Ξύπου πουλιάστηκα σήμερα. Γκίνια, ξουλάκια μου, γκίνια. Αντί να στείλει ο Μπαμπαγιούρης και ένα τσέκ, γιατί είμαι επιδημένο από τους υπουργικούς μισθούς, θα παίζουν μόνο μου τζούρι. Τι κάνετε, κύριε Βυζίρη, δεν σας είδα. Πώς είστε, μαντάμ? Τι ακούω, έχετε οικονομικά προβλήματα? Μα δεν πήρατε τα αναδρομικά της βουλευτικής αποζημίωσης. 25 εκατομμύρια είναι αυτά. Ήταν. Πανεπιντιμήνες τώρα που να φτουρήσουν. Για πήγαινε πάρα δύο-τρεις τουαλέτες Βαλεντίνου να δεις τη γλύκα. Απουρώ πως θα βγάζουν πέρα με ένα μισθό, κάτι οικουγένειες θα ανουλιώσει. Φαίνεται θα παίρνουν μόνο μία τουαλέτα, Βαλεντίνο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, μία-μία. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ζούμε σε εποχή τρομερής λιτότητας. Για να μην δούμε τη Γκλίξπουργκ, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά εδώ είμαστε σε δίλημα. Ποια Γκλίξπουργκ?
Αυτή την ξεδέρφη του Τέας που λέει το λοιπόν ότι ήρθε και θα την φιλοξενήσει η Παρθένα Φοντοκίδο. Αυτή την πικάντικη λεπτομέρεια δεν την ξέραμε, αλλά ναι, αυτή. Εγώ αυτήν δεν την ξέρω, αλλά έχω συναντηθεί με τη βασιλική οικογένεια στη Σεούλ, όταν μετήχα σε μια επιτροπή για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπα. Yes, of course. Και μάλιστα δεν θα το πιστέψετε, κύριε Βυζίρη, αλλά οι κορεάτες της Σεούλ με περνούσαν και μένα για μέλος της βασιλικής οικογένειας και με έκαναν συνέχεια υποκλήσεις και με έλεγαν Your Majesty, Your Majesty. Γιατί εσείς, κυρία μου, έχετε και βασιλική θεωρία, την οποία θεωρία πρέπει να κάνουμε τώρα πράξη. Γιατί να μην φωτογραφηθείτε με την Εφροσύνη Γλίξπουργκ και να αναρωτιέται ο Κοσμάκης ποια από τις δυο άραγε είναι η γαλαζοαίματη. Μη με λέτε τέτοια, κύριε Βυζίδη, γιατί πρέπει να πάω αμέσως του Γιάννη Βεντούρη να μην ντύσει. Μα τι λέτε τώρα, βρε παιδιά. Το πολύ πολύ να τη δεχτώ στο Υπουργείο την ξαδέρφη. Όχι και φωτογραφίες. Προς Θεού, προς Θεού. Να μας περιλάβει ο Κουρίς. Αυτόν ακριβώς σκεφτόμουν να καλέσω. Όχι, λέω. Προς Θεού, κύριε Υπουργέ μου. Αφήστε τα όλα πάνω μου. Θα σας προφυλάξω εγώ. Όπως πάντα. Και θα έρθει και η Μαρή Σαντάλ. Μια δεύτερη ξαδέρφη θα έρθει πόλη. Τι σχέση έχει η Μαρή Σαντάλ? Εγώ αυτή ήθελα να δω που μας πήρε τον Παύλο. Τώρα έμεινε μόνο ο Νικόλαος. Λέτε να έχει κανένα δεσμό. Περιμένει εσένα, την ανάπηρη δακτυλογράφο. Γιατί ανάπηρη? Πνευματικά, πνευματικά. Εγώ κυρία Φάνη είμαι ολιγαρκής. Ας μη γίνω βασιλοπούλα, ας γίνω βεζιροπούλα. Για μένα το προκυπόπουλο του παραμυθιού είναι μόνο ο κύριος Κλέωνας. Παραμύθι με τον κύριο Κλέωνα πρωταγωνιστή δεν είναι παραμύθι. Είναι ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες. Αν νομίζετε ότι με προσβάλλετε, μάγισσα Φούρκα, σας πληροφορώ ότι ο Φρέντι Κρούγκερ είναι ένα από τα είδωλά μου. Από εδώ, από εδώ! Εδώ ακουμπήστε. Εκεί κάτω, στη γωνία. Τι είναι αυτά, Λάζαρε, μετακόμισε η ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς? Όχι. Ο κύριος Αφεντικό είπε να στολίσουμε. Τι να στολίσουμε? Τον επιτάφιο, κυρία μου. Τι θέλετε να στολίσουμε? Το γραφείο θα στολίσουμε εν ώψη της επισκέψεως της Εφροσύνης Γλίξμπουργκ. Τρελαθήκατε, κυρία Γενική. Από τον Άκα θα μας βάρουν. Ο σύντροφος Δαχτυλίδης είπε να την ξεπετάξουμε. Εσάς θα ξεπετάξουμε. Ακόμη εδώ είστε, κυρία Κόντογλου. Ποιος θα πάει να υποδεχθεί τον υπουργό χωραταξίας της Ζιγκουάλα? Της ποια Ζιγκουάλα? Ντροπή σας, κυρία Κόντογλου. Και σας θεωρούσα και μορφωμένη. Η Ζιγκουάλα, κυρία μου, για να μαθαίνετε, είναι ένα μικρό καινούριο σοσιαλιστικό κρατήδιο στην Αφρική. Πού? Γιατί ξέρω και από γεωγραφία. Είναι στην Αφρική. Όταν λέμε Αφρική, είναι το Γκάνα. Που είναι η Γκάνα. Μόλις μπαίνουμε παρυφές Κονγκό. Είναι τρίτο λιοντάρι αριστερά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για αυτή την επίσκεψη. Βρε κάθαρο, Μαλάζε! Ξέχασες να πεις στην κυρία Κόντογλου ότι πρέπει σε μισή ώρα να είναι στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Ακούμπα Κούλα, τον Μπαούλα, Ούλα! 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 Λυπάμαι, λοιπόν, κυρία Κόντογλου, πρέπει να τζάσετε όσο νου. Μα παρακαλώ. Ναι, αλλά. Ούτε μα, ούτε μαμά, ούτε θεία, ούτε γιαγιά. Πρέπει να πάτε αμέσως στο αεροδρόμιο για να υποδεχθείτε τον υπουργό χωροταξίας της Μαντουβάλα. Και η Ζιγκουάλα είπατε πριν. Αποφασίστε ποιο τραγούδι του Καζαντζή, τι θέλετε! Το υπάρχω και όσο υπάρχει, θα υπάρχω! Πηγαίνετε, κυρία Κόντογλου. Μανά, πάρω την τσάντα μου! Την τσάντα! Ορίστε, κυρία μου, η τσαντούλα σας. Την Ζιγκουάλα! Γιατί την ξεφορτωθήκατε? Για να υποδεχτείτε με τα βαΐων και κλάδων αυτή τη συχαμερή εκπρόσωπο του αηδιαστικού θεσμού της βασιλείας? Που ρουφάγανε τόσα χρόνια το αίμα του Κοσμάκη με καλαμάκι! Με ένα, τέσσερα! Αν δεν το βουλώσεις, θα σε πάρουν από τα μέσα τέσσερις! Αλιτάβουρα, μου βγάζεις και γλώσσα, έλα εδώ! Πήγαινε αμέσως να ειδοποιήσεις τους φωτογράφους. Δύο φωτογραφίες να τη βγάλουν αγκαλιά με το Μόσχο, καθαρίσαμε. Όχι, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είμες! Σε μένα όχι! Σε μένα όχι, πήγαινε! Δεν θα περάσει ο φασισμός! Δεν θα περάσει η μοναρχία! Πρίκα στην παιδεία και όχι στη Σοφία! Πάρτα να μην στα χρωστάω! Πήγαινε! Ποια Σοφία, την Αρβανίτη? Ωραίο προσωπικό! Ο ένας το παίζει Άρης Βελουχιώτης, η άλλη έχει κατέβει από τον Άρη. Σοφία, μαθέστατη δακτυλογράφα, η βασίλισσα της Ισπανίας. Μια γνήσια γαλαζοαίματη. Σας αρέσουν οι γαλαζοαίματες? Γιατί και εμένα οι φλεβίτσες μου είναι γαλάζιες. Να, εδώ, κοιτάτε εδώ. Μια γυναίκα. Μα είστε τελείως ηλίθια, παιδάκι μου. Πρόσεξε. Τώρα που θα έρθει η ψιλοτάτη, μην ανοίξει το στόμα σου και πετάξει τίποτα κοτσάνες. Μπου σφαγμέ. Κύριε Υπουργέ, για το όνομα του Θεού! Από λεπτό σε λεπτό καταφθάνει η Εφροσύνη Γλίξπουργκ. Και εσείς εδώ μαθαίνετε σουαχίλι με αυτή τη Μπεκινουά. Τι θα πει Μπεκινουά? Για να μην πω κατευθείαν σκυλού. Μπαρντών! Κλέωνα, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά αν συνεχίσει να μιλά με αυτόν τον τρόπο στην Ανίτα, σηκώνομαι και φεύγω για να υποδεχθεί μόνο στη Γλίξπουργκ. Σηκώνεστε και φεύγετε. Πού θα πάτε, κύριε Υπουργέ, για το όνομα του Θεού? Γιατί πώ μιλάω στην Ανίτα? Εγώ την εκτιμάω την Ανίτα. Δεν είναι καν τυχαίο το ανιτάκι μα. Το ανιτάκι μα είναι το.
Το απάβγασμα της κουλτούρας. Βρε, κουλτούρα μας, πριν με έλεγες Πεκινουά. Ναι, ακριβώς, επειδή τα Πεκινουά είναι μικρά, χαριτωμένα και με πλούσιο τρίχωμα, σαν και σένα, Ανιτάκη. Ναι, καλά, σε τα μας. Κουκί, υπόγραψε το τσεκ και πες αυτό το Χομεϊνί Βεζίρι, πως τον λένε, αλλά τον ξεχνάω. Να προσκυνήσει το είδωλο, αλλιώς δεν ξαναπατάω εδώ μέσα. Όχι, δεν ξαναπατάς εδώ μέσα, όχι, δεν ξαναπατάς εδώ μέσα. Κλέωνα. Τι Κλέωνα. Τι με κοιτάτε, κύριε Υπουργέ, αυτό μου έλειπε τώρα να προσκυνήσω το Ανιτάκη. Φεύγω. Όχι. Προσκυνάω, προσκυνάω, υποκλίνομαι στην τέχνη. Μαμά, μήπως ξέρεις αν έχουμε κανένα γαλαζοαίματο στην οικογένεια? Και τι φινετσάτα που είστε ντυμένοι, δεσποινή Σανίτα. Η Μπαρμπαρέλα και η Πανμπαρέλα. Μη φεύγεις, γαριγούλα μου, μη φεύγεις. Γιατί να μην φύγει, κύριε Υπουργέ μου, για το όνομα του Θεού. Πήρε το τσέκ της, την προσκυνήσαμε κιόλας. Άντε στο καλό, περιμένουμε για την επίσημη. Άστον, μωρέ κούκι, έχει πάθει την πλάκα του με την επίσημη. Λοιπόν, εγώ φεύγω, θα πεταχτώ από το κολονάκι να δω μερικά διαμερισματάκια για φωλίτσα. Ναι, φωλίτσα, θέλω φωλίτσα. Αχ, τι έχει να γίνει σε αυτή τη φωλίτσα. Τι θα γίνει δηλαδή στη φωλίτσα, θα κλωσίσετε? Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, κύριε Υπουργέ μου, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε ένα καλό σημείο, να βάλουμε αυτή εδώ τη φωτογραφία να φαίνεται. Μα τι είναι αυτό, βρε Κλέωνα, ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία, πού θα το βάλουμε? Θα μας πάνε μέσα για σκάτη προδοσία. Σοπάτε τώρα, κύριε Υπουργέ μου, για το όνομα του Θεού. Ποιος θα το δει? Μήπως θα μας φωτογραφίσει κανείς? Έχω πει στο Λάζαρο να φυλάει τσίλες, μην μπει κανένας φωτογράφος. Ήρθε η κυρία Γλίξμπουργκ. Προσοχή! Όλοι προσοχή! Σήκω πάνω! Σήκω πάνω! Απαράδεκτο, αχαρακτήριστο, unbelievable. Τι υποδοχή είναι αυτή? Πού είναι το κόκκινο χαλί? Πού είναι η φιλαρμονική? Where is the band? Κυρία Γλίξμπουργκ. Σκασμός! Το κακόσκι του τον άποδα σχοντρέ! Μα τι ανέδεια είναι αυτή να με λες, κυρία Γλίξμπουργκ? Πώς σας λένε? Είμαι η αυτού υψηλωτάτη ευθοσύνη της Ελλάδος. Δικήμισα υπείρου ζαχαροχωρίων μικρού και μεγάλου Μπάμπιγκαου. Μπάμπιγκαου. Το πάπιγκο στα ζαχαροχώρια. Υψηλωτάτη, συγχωρέστε μας που δεν σας υποδεχθήκαμε με τις ανάλογες τιμές. Αλλά ξέρετε, εδώ οι υπάλληλοι του Υπουργείου δεν γνωρίζουν καλά το πρωτόκολλο. Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή που καταδεχτήκατε να πατήσετε το φτωχικό μας Υπουργείο. Εσείς πρέπει να είστε ο Υπουργός. Πρέπει, αλλά δεν είμαι. Μα γιατί? Έλατε. Από Υπουργηλή και Νάκα. Νάκα, λέω, το κόμμα μας, Νάκα. Τα δικά μας τα παιδιά. Oh, I love them. Me too. Να συστηθώ. Κλέων Βεζίρης. Βεζίρης. Πρέπει να είστε της βασιλικής οικογένειας της Σύριας. Βεζίρης, δυστυχώς. Είναι μόνο το επίθετο. Είμαι ο γενικός γραμματέας του Υπεχοδέ. Στις προσταγές σας. Και δεν μου επιτρέψετε να σας πω ότι εκτός από υψηλωτάτη είστε και ωραιοτάτη. Κι εγώ είμαι κοντοτάτη, αλλά είμαι πιο ωραιοτάτη. Εγώ να συστηθώ και να φύγω. Όχι! Θα συστηθείτε και θα μείνετε. Υψηλωτάτη, σας παρουσιάζω τον υπουργό μας, ο κύριος Ευάγγελος Μόσχος. Κυρία Γλίξμπουργκ, χαίρομαι πολύ. Να, για να μάθεις να με λες, κυρία Γλίξμπουργκ. Δεν είμαστε καλά. Για να μην την πετάξω από το παράθυρο, πάω να φύγω. Όχι, μου θα πάρει εδώ! Κύριε Υπουργέ μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε λίγο κατανόηση. Έχει συναισθηματική φόρτιση, δεν το καταλαβαίνετε? Μετά από τόσο καιρό επιστρέφει στην πατρίδα και οι μνήμες την έχουν τρελάνει. Σκέφτεται το πάπιγκο, το δάσος, τα σκιουράκια, τα φουντούκια. Τελειώσατε? Μάλιστα. Πολύ ωραία, για να τελειώνω κι εγώ. Απαιτώ να μου επιστρέψετε πίσω το κτήμα μου στα ζαχαροχώρια, γιατί μου ανήκει. Το θέλετε βέβαια, για να κάνετε βόλτες στα δέντρα. Καθώς θα φουντώνουν οι αναμνήσεις και θα ταΐζετε φουντούκια, τα σκιουράκια. Nein, θέλω να το πουλήσω σε μια γερμανική εταιρεία για να το κάνει ξενοδοχεία. Das ist was ich möchte, das ist was ich wünsche und das wird gesehen auf einmal verstanden. Τι λέει, Κλέωνα? Παραμιλάει από τη συγκίνηση. Αφήστε τώρα τι λέει. Λοιπόν, σημασία έχει να αγκαλιαστείτε σφιχτά. Με το ένα χέρι θα αγκαλιάσετε την υψηλωτάτη και με το άλλο θα κρατάτε αυτή την ωραία φωτογραφία. Μα τι λες, Κλέωνα? Θα την αγκαλιάσω για να με γδάρει ο πρόεδρος. Άμα δεν την αγκαλιάσω, θα σε γδάρω εγώ! Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά επειδή είμαι συναισθηματικός τύπος, απαιτώ να δείξετε λίγη τρυφερότητα σε αυτή τη θλιμμένη, την πονεμένη, την ξυπόλυτη πριγκίπισσα. Υψηλωτάτη, αν θέλετε, βάλτε τα παπουτσάκια σας για να βγάλετε μια φωτογραφία με τον υπουργό μας εδώ. Μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Εδώ, αγκαλιαστείτε σφιχτά. Έτσι, μπράβο. Μην τρέπεστε. Πιο σφιχτά. Κρατήστε και αυτό. Έτσι, για εδώ. Κουκλίτσα. Ανά και ο Λάζαρος. Έλα, έλα. Τι έγινε? Πού είναι η φωτογραφία? Αφεντικό, δεν το άντεξε η συνείδησή μου. Εγώ τις ιδέες μου δεν τις προδίδω. Σοσιαλιστής γεννήθηκα, σοσιαλιστής θα να πεθάνω. Θα πεθάνεις! Κάθαρμα, προδότη, Αρτέμι Μάντσα! Μίξε! Είναι επιτέλους! Δεν καταλαβαίνω! Όταν θα ξανάρθουμε στα πράγματα θα βάλουμε τα
αλλάξανε στα πράγματα, Φραγκόποτα. Όχι στο θεσμό της Φρύχης και στην ανιψιά της Φρυδαρίκης. Θεσμός! Unbelievable! Unglaublich! Καταπόρα στον καμένο και τότε θα δείτε τι θα πάθετε. Αλίτες, γουρούνια, θα γίνετε σαπούνια. Υψηλοτάτη, υψηλοτάτη. Ήρθα. Φεύγω. Ποιοι είναι αυτοί που τολμάει να φοράει του ίδιου σύνολου με τη ρόζα μόσχου μπαμπαγιούρι? Τι βάγγιλε, βάλτε. Είμαι η αυτού υψηλό της Εφροσύνη Γλίξμποκ. Και αυτό το σύνολο μου το έγραψε προσωπικά ο Βεντούρι. Θα του βγάλω τα μάτια του Τζάνι. Κειμένο το ίδιο με είπε. Θα αποκεφαλιστεί. Ακούσε κύριε, να ράψει το ίδιο σύνολο για μια κοινή θνητή. Δεν είμαι κοινή θνητή. Είμαι η Your Majesty, Your Majesty. Βγάλ το, μωρί. Και εσύ να το βγάλεις, μωρί. Πολύ μ' αρέσει σοκολατίνα. Από αύριο αρχίζω δίαιτα. Ναι, αρχίστε και τρίαιτα. Αφήστε κάτω την τούρτα, κύριε Υπουργέ, και πιάστε το κινητό. Πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε τηλέφωνο την υψηλοτάτη να τη ζητήσετε συγγνώμη. Και γιατί να τη ζητήσω συγγνώμη? Επειδή μας είπε γουρούνια που θα μας κάνει σαπούνια. Γιατί εμείς τη φερθήκαμε καλύτερα. Ας παραβλέψω το ατυχές μαλλιοτράβηγμα με την κυρία Ρόζα. Αυτός ο Λάζαρος πια ξέρασε τον άμμο της θαλάσσης. Νεολαία, Κλεονάκι μου. Και εμείς νέοι ιδεολόγοι είμαστε. Ξέρεις τι είχα κρεμασμένο πάνω από το φοιτητικό κρεβάτι μου? Εκείνο το χαριτωμένο παιδάκι που κρατάει το τσουτσουνάκι του και κάνει πιπί στη βασιλική κορώνα. Ας τολμήσει ο Λάζαρος και του το κόβω ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο? Το βήχα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, πάρτε τηλέφωνο την Εφροσύνη. Μέγας Γανοτζής. Τι Μέγας Γανοτζής? Μέγας Γανοτζής ήταν αδελφός του προπάπου μου. Αυτό θα πει ότι ήταν ευγενής. Όχι, αυτό θα πει ότι γάνωνε καλά τα τηγάνια. Πήγαινε, ας πούμε, στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο και μόλις οι Βιλαμπαλαχιώτες τελειώναν το τρίψιμο, πέταγε και αυτό σε ένα γάνωμα. Μην μου το χαλάτε. Εγώ έβαλα τη μαμά να ψάχνει το γενεολογικό μας δέντρο. Μήπως έχουμε καμία σχέση με γαλαζέμα τους. Ανάτε, το βρήκα. Ο μπατζανάκης της γιαγιάς της θείας μου ήταν αρχισφουγκοκολάριος. Αυτό πρέπει να είναι πολύ σπουδαίο. Άσε μας, βρε πόλη, άσε μας αηδίες. Τις έπιασε τώρα και ψάχνεις το γενεαλογικό σου δέντρο. Εύου του κυρίου πλέον να του αρέσουν οι ευγενείς. Αν αποδειχθώ κι εγώ ευγενικιά, μπορεί να μου το βάλει το στεφάνι. Ακάνθινο μπορεί, με άνθη λεμονιάς ξέχασέ το. Ενώ εγώ, όχι μόνο άνθη λεμονιάς θα σου βάλω στο κεφάλι, αλλά και ολόκληρο το λεμονοδάσος του πόρου. Του απόρου, κακομοίρη, γιατί είσαι κι άπορος. Ενώ ο κύριος γενικός δεν έχει τον τρόπο του γενικός. Τον τρόπο του τον έχει. Τα μυαλά του δεν έχει στο κεφάλι του. Με έστειλε χθες να περιμένω τον υπουργό από τη Ζιγκουάλα. Τρελή είσαι, κυρά μου, λένε οι υπάλληλοι στο αεροδρόμιο. Υπάρχει χώρα Ζιγκουάλα? Αλλά φαίνεται ότι το έκανε επίτηδες. Για να μην δω τους θεμενάδες που έκανε στην Ελεϊνοτάτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη. Τι είναι όλα αυτά? Εδώ μας είπε ο κύριος Βεζίρης να στήσουμε τον μπουφέ. Ποιο μπουφέ, δεν είμαστε καλά? Τι, δεν τα μάθατε? Θα ξανάρθει πάλι σήμερα ελεγάμενη και θα την υποδεχτούμε με μεγαλύτερες τιμές. Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν, κυρία Κόντογλου. Δεν είναι δυνατόν να είστε ακόμη εδώ. Δεν σας είπαν από το αεροδρόμιο ότι αναβλήθηκε για σήμερα η πτήση του Αφρικανού Υπουργού? Ποιο Αφρικανού Υπουργού, κυρία Γενικέ, τη Ζιγκουάλα? Με δουλεύετε, κυρία μου? Υπάρχει χώρα Ζιγκουάλα? Όχι, φυσικά. Αυτό λέω κι εγώ. Ζιμπαζάμπο όμως υπάρχει. Δεν έχετε ακούσει το τραγούδι που λέει «Στο Ζιμπαζάμπο χορεύουνε μάμπο, στο Ζιμπαζάμπο χορε πηγαίνετε»? Να χορέψω μάμπο? Όχι, να υποδεχθείτε τον Αφρικανό Υπουργό. Πηγαίνετε. Μισό. Ναι, η τσαντούλα. Ορίστε και η τσαντούλα σας, κυρία μου. Ζιμπαζάμπο, Μάμπο. Μάμπο. Εμένα πάντως, αφεντικό, μη μου πεις να πάρω τους φωτογράφους, διότι η συνείδησή μου... Την έχω χεσμένη τη συνείδησή σου. Ρουφιάνε, προδότη, τους ειδοποίησα μόνος μου τους φωτογράφους. Προσκυνήστε το είδωλο. Αυτή μας έλειπε τώρα. Δεσποινής Ανίτα, περιμένουμε κόσμο, δεν θέλουμε και υπόκοσμο. Αν θέλετε μπορείτε να φύγετε και να επιστρέψετε σε τρεις ώρες, σε τρεις μέρες, σε τρεις αιώνες. Πολύ σπαστικό είσαι, βρε η μάμη. Βεζίρης! Βεζίρης! Σιγά τη φίρμα που πρέπει να τη θυμόμαστε κιόλας. Ποιος είσαι, αγόρι μου, ο Τερλέγκας? Κούκι! Ακού, Τερλέγκας, η Τρελέγκα. Μην την παρεξηγείτε, κύριε Γενικέ. Λαϊκό κορίτσι είναι. Δεν είμαστε όλες αριστοκρατικής καταγωγής. Τι λες, μωρή μικρή τρελή? Τρελή και αλαπαρμένη, με σένα μαγεμένη. Αλλά γαλαζοαίματη. Λοιπόν, υψηλοτάτη, σκέφτηκα να σας στείλω για διακοπές στα θερινά σας ανάκτορα. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Χαϊδάρι, όχι αριστερά, αριστερά είναι η γιορτή του κρασιού. Μην μπείτε μέσα, θα σας πάρουν για μιζρετσίνα. Δεξιά είναι μια μεγάλη έπαυλη που γράφει απ' έξω Δαφνή. Και? Και μπείτε μέσα και παραδοθείτε.
Έλα, βρε Κούκι. Τι είναι 600 χιλιάρικα το μήνα για μια ερωτική φωλίτσα? Ε, κάτσε, βρε γαριδούλα μου. 600 χιλιάδες για μια γκαρσονιέρα? Και ποιος μίλησε για γκαρσονιέρα? Μεζονέτα είναι, με 10 δωμάτια και 4 μπάνια. Έλα, βρε Ανιτάκη. Είπαμε να νοικιάσουμε ένα δωμάτιο, έτσι όταν κλέβω λίγο χρόνο να πηγαίνουμε ένα αυτό. Και τι θα τα κάνουμε τα άλλα 9 δωμάτια? Θα δεχόμαστε κόσμο όταν αυτό. Βρε Κούκι, και σε είχα για σεξουαλικότυπα. Και τα 10 δωμάτια θα τα έχουμε για να αυτό. Στο ένα θα έχουμε κρεβάτι με στρώμα από νερό, ξέρεις, από εκείνα που ξαπλώνεις και κολοκουνιέσαι. Στο άλλο θα έχουμε στο πάτωμα το τομάρι μιας τίγρης και θα ξαπλώνουμε τα τομάρια μας και γύρω γύρω θα είναι όλο καθρέφτες. Μη μου λες τέτοια, φτιάχνουμε, μ' αρέσει το καθρεφτάτο, μ' αρέσει. Στο άλλο θα έχουμε στον ένα τοίχο video wall και θα προβάλλουμε σχηματικές ταινίες, ξέρεις, όπως το σκύψε ευλογημένη. Και εγώ θα φοράω ψεύτικα γένια και ράσο και θα κάνουμε ό,τι βλέπουμε. Στο άλλο θα έχουμε χειροπέδες και μαστίγια και τη γάτα με τις 9 ουρές, ξέρεις, όλο σαδομαζοχιστικά. Μου ξυπνάς το βασικό μου ένστικτο. Εάν δεν το ξυπνούσα, βρε Κούκι, πώς θα ζούσαμε κι εμείς οι φτωχές αρτίστες? Έλα, έλα, πάμε να μου τον νοικιάσεις. Πάμε, ζουμπουρλέτε του έρωτα. Πού! Ωραία. Όλα είναι υπέροχα. Να είχαμε και ένα θρόνο να την καθίζαμε εκεί και δίπλα της ο μόσχος να της φοράει την κορώνα και ξαφνικά να ανοίξει πόρτα και να μπουκάρουν οι φωτογράφοι. Θα γίνω επιτέλους υπουργός στη θέση του υπουργού. Λεωνάκη. Λατρεμένε, μόλις είχατε καλή σας την κουβέντα. Αλλά ελάτε, υπουργέ μου, να παραταχθούμε. Από στιγμή στη στιγμή καταφθάνει. Κλεονάκι μου, παρατάξου εσύ πρώτα και ύστερα θα έρθω να παραταχθώ κι εγώ. Τι ύστερα? Πώς κι ύστερα, γιατί ύστερα? Αναφορά θα σου δώσουμε, κοντζάμι υπουργή. Έχουμε μια επίγον δουλειά. Πάμε, Κούκι, μη χρονοτρίβεσαι. Όχι, Κούκι! Πού πάτε, Κούκι? Περιμένουμε την μεγαλειοτάτη. Κλεονάκι μου, στο υπόσχομαι. Σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Δικαιολόγησέ με, ξέρεις, ε? Και μέχρι να με δικαιολογήσεις, έφτασε. Κύριε υπουργέ, καθίστε να σας καταστρέψω, θα με προστατεύσω. Ήρθε! Τι να την κάνω μόνη της, ο υπουργός έφυγε. Από εδώ, κυρία. Δεν είμαι κυρία, αλλά δέστε το ζών. Κύριε Βεζίρη, Entschuldigung, αλλά μετά τα χθεσινά, γιατί δεν απολύσατε ακόμα αυτόν τον κάθο? Με συγχωρείτε, υψηλοτάτη, συνέλαβα μια καλύτερη ιδέα. Θα τον εκτελέσω στο Σύνταγμα. Ausgezeichnet. Είμαστε της ίδιας ιδεολογίας, αλλά παρόλα αυτά η υποδοχή είναι τσουδούτικη. Μα πού είναι ο υπουργός να μου σταθεί προσοχή? Βεβαίως και θα σταθεί προσοχή και ο υπουργός και όλοι μας. Μέσα είναι ο... δύο λεπτά. Ο υπουργός είναι εκτός. Εντός. Εντός, εκτός και πίτα αυτά. Μέσα είναι, αλλά ετοιμάζει το λόγο που θα σας προσφωνήσει. Μεγαλειοτάτη, εκλαμπροτάτη, γαλινοτάτη. Φασιστό μουτράτη. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου. Βάς εξαφανίσω. Τι λέγαμε, πανέμορφη νύμφη του δάσους των ζαχοροχωρίων, που μπροστά σας ακόμη και τρεις χάριτες γίνονται αχάριτες. Οντού. Οντού. Ναι, ας μην είσαστε μια γαλαζοέματη και σας έλεγα εγώ, ούτε να σε στήσει, φτού. Βάς. Βάς τα μάνα και θα γίνει το μεγάλο. Μωρή κατσίκα, θα σε ξαμαλιάσω. Ας περάσουμε στο γραφείο μου, υψηλοτάτη, να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο με την ησυχία μας, μέχρι να έρθει ο υπουργός και η φωτογράφια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Απολύεσαι! Από τις εκτάσεις την πήρατε. Το είδα στις ειδήσεις. Είναι μια έκπτωτη. IQ ραδικιού. Κύριε Βεζίρη, ich bin schockiert. Είμαι σοκαρισμένη. Μου φέρεστε απέσια σε αυτό το Υπουργείο και γενικά μου φέρεστε απέσια σε αυτή τη βρωμοχώρα. Δεν υπάρχει ούτε ένας ευγενής, ούτε ένας gentleman. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να ξαπλώσει, να τον πατήσω σαν σκουλίκι. Θα φύγω. Όχι! Όχι, δεν σας χρειάζομαι. Θέλω να πω, εγώ. Εγώ είμαι gentleman. Αμέσως να ξαπλώσω κάτω να με πατήσετε. Δεν έχω πρόβλημα. Και όταν βγουν οι φωτογραφίες με τον Υπουργό, σας πατάω όλους κάτω. Όχι. Σηκωθείτε πάνω, παρακαλώ. Προτιμώ να ξαπλώσετε στο γραφείο. Ορίστε. Ξαπλώστε, παρακαλώ. Στο γραφείο. Χαλαρά, χαλαρά. Ρούε μπείτε. Ανοίξτε τα πόδια. Θα με ξεκινήσετε. Όχι. Θα ξαπλώσω πάνω σας.
Καλέ, τρελαθήκατε. Τι κάνετε εκεί, ψηλοτάτη. Καλέ. Οντού, οντού. Οντού, οντού, αλλά με καταχαιριάσετε. Μα κύριε Βεζίρη, ξέρω ότι με φοβάστε. Ξέρω ότι ντρέπεστε, αλλά μην ντρέπεστε που είμαι μια πριγκίπισσα. Ξέρω ότι με θέλετε κολλασμένα. Ο Βεζίρη μου, πασά μου. Εσείς δεν είπατε ότι είμαι μια νύμφη του δάσους. Αφήστε λοιπόν να γίνω εγώ η νύμφη και εσείς ο σάτυρος. Με αφήνετε. Με αφήνετε να πεθάνω μόνη στην άγρια Βαβαρία. Παναγία μου. Διότι με ψηλοτάτη, μην παρεξηγηθείτε. Ο υπουργός, ο υπουργός. Είναι δίπλα υπουργός και αν μας πιάσει τα πράσα, θα με απολύσει. Δεν πειράζει. Θα σας προσλάβω εγώ για σοφέρ. Μη χεστούμε τώρα, σοφέρ. Ψηλοτάτη, προσέξτε. Ναι, ασφαλώς έχω πέσει θύμα της γοητείας σας. Δεν τίθεται θέμα, αλλά να γνωριστούμε καλύτερα. Τι ζώδιο είστε. Τι φαγητά σας αρέσουν. Ποια είναι τα χόμπι σας. Άφησε τις παλαμπίπες, Βεζίρη, και προχώρα στο παρασύνθημα. Μαζί μου θα φτάσεις πολύ ψηλά, θα γίνεις μέχρι και μονάρχης. Όχι! Μ' αρέσει όπως είμαι. Σκασμός! Ich bin die Königin, είμαι η βασίλισσα, und du bist der Sklave, είσαι ο δούλος. Γονάτισε. Ορίστε. Και γλύψτο μου. Υψηλοτάτη! Το γαβάκι. Μα να γλύψω τώρα το παπούτσι. Γλύψτο. Μάλιστα. Γλίστρησε η Γλίξμπουκ και έπεσε στην αγκαλιά του ή γλίστρησε πολιτικά ο Κλέον Βεζίρης. Κακοήθειες. Ορίστε, θα με βγάλουν και βασιλικό τώρα. Μου φαίνεται αφεντικό ότι ψηλό είσαι. Χοντρογελιάσαι, χοντρόμυαλε. Ούτε δημοκρατικός είμαι, ούτε βασιλικός είμαι, ούτε γλάστρα είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας δαιμόνιος πολιτικός που πρέπει να γίνω υπουργός και δεν μου κάθεται! Ποιος δεν κάθεται? Μαντάμ, καλημέρα σας. Ο κύριος Σιμίτης, λέμε. Δεν κάθεται στο Περιστέρι, κάθεται στην Αναγνωστοπούλου. Άντως, ζητήσετε ακρόαση, κύριε Βεζίρη. Μάλιστα, θα ήθελα να με ακροαστείτε. Γιατί έχω ακροαστικά. Ακρόαση, η βλαχάρα. Μαντάμ, bonjour. Έχω να σας κάνω μια πρόταση, μαντάμ, που νομίζω ότι θα σας ενθουσιάσει. Θα παίξω μια βολοντέ η μπόμπης, χαρακίρι, γιατί εγώ με αυτά ενθουσιάζομαι. Κόψτε. Όχι, πρόκειται για το χαρακίρι του συζύγου σας. Χατήρι, χατήρι, σκέφτομαι να του κάνετε το χατήρι και να δώσετε εδώ στη βίλα σας μια μεγάλη δεξίωση για την Εφροσύνη Γλίξμπουργκ. Ποιαν? Παραβλέψτε εκείνο το ατυχές ξεκατίνιασμα, κυρία Υπουργού. Πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Άλλωστε, από ό,τι έμαθα, το σύνολο που φόραγε η κυρία Γλίξμπουργκ ήταν μουσαντένιο. Δεν ήταν original βεντούρι, ήταν μαϊμού. Είπα και εγώ, να με κάνει εμένα ο Τζάνι τέτοια γορονιά. Πάντως, τη δεξίωση πρέπει να τη δώσετε, κυρία Υπουργού, γιατί μια τέτοια κίνηση θα εκτινάξει την καριέρα του συζύγου σας στα ύψη. Μα μια τέτοια κίνηση θα ήταν πολιτικά σωστή, politically correct, που λένε. Κορεκτότατη, μαντάμ, γιατί αν τους έχετε από κοντά αυτούς τους θέους, όταν θα ξαναγίνουν ειν, πού θα δώσουν τους τίτλους και τα αξιώματα, σε τίποτα βλαχάρες? Όχι, σε εσάς θα τα δώσουν, στη Ρόζα Μόσχου Μπαμπαγιούρη. Μα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το πολίτευμα, κύριε Βεζίρη. Όχι! Ναι! Προς τα εκεί δεν βαδίζουμε άλλωστε, κυρία Υπουργού. Αλλά ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Τι το ιδιαίτερο έχει η Βασιλεία, κυρία Υπουργού? Την κληρονομικότητα, όπου το στέμμα πηγαίνει κατευθείαν από τον πατέρα στο διάδοχο. Εμείς εδώ τι έχουμε τόσα χρόνια? Ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε το στέμμα στο γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος με τη σειρά του έκανε υπουργό το γιο του Γιωργάκη Παπανδρέου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει άξια διαδοχέσα τον Ντοράκη και το Κλου. Κωνσταντίνο Καραμαλή είχαμε πριν από 100 χρόνια, Κωστάκη Καραμαλή έχουμε και τώρα. Και έτσι όπως τον κόβω αυτό το μπουλούκο, θα τη φορέσει στο τέλος τη τιάρα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό λέγεται οικογενειοκρατία. Και ποια είναι η διαφορά, βουκεφάλα? Οι λέξεις αλλάζουν. Είμαστε σοσιαλιστές. Και αυτό σηκώνει κουβέντα. Γιατί υπάρχουν πολλά είδη σοσιαλισμού. Ο εξυγχρονιστικός σοσιαλισμός, ο παλαιοκομμουνιστικός σοσιαλισμός, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός. Γιατί να μην κάνουμε κάτι πιο γκλάμουρ? Γκλάμουρ? Το βασιλευόμενο σοσιαλισμό.
Και πιστεύετε, κύριε Βυζίρη, ότι όταν έρθει αυτός ο βασιλευόμενος σοσιαλισμός, οι μένα θα μη χρήσουν, ας πούμε, δούκισα? Και Μαρινέλα, μη σας πω, δεν θέλω να πω. Ασφαλώς. Εδώ πήγατε στη Σεούλ και οι κυτρινιάριδες σας λέγανε Your Majesty και Your Majesty. Και δεν θα σας πούνε εδώ οι ασπρουλιάριδες στην Αθήνα. Τότε να την κάνω τη δεξίωση. Αχ, κύριε Βυζίρη, πόσο μας σκέφτεστε. Αν με χρήσουν δούκισα, θα σας κάνω πάρα αυτά αρναούτη. Ξέρετε, ουλακές του βασιλιά. Μνησθητή μου, Δέσποινα, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Λακιάς, αρναούτης, μίλη μερσή, μαντάμ. Πάμε, κατσικαούτη, ο βοηθός του αρναούτη. Λίλιαν! Όπως είπε, μαντάμ, θα τα κανονίσουμε όλα με τη δεξίωση. Ναι, αντίο, αντίο. Ρόζα Μόσχου Μπαμπαγιούρη, μεγάλη δούκισσα Λαρίσης, αμπυλώνος και γκουρτζόβλης. Άμα το μάθει Τζάνες, θα πάθει ταράκουλο. Συγγνώμη, κυρία Ρόζα. Τι είναι, παιδί μου? Κάπου ξέχασα τον χαρτοφύλακά μου. Μα πού είναι? Νάτος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ντροπή σας, κυρία Ρόζα. Τι, μπορτών. Εσείς, μια σύζυγο σοσιαλιστή υπουργού, να προδίδετε τις αρχές του Νάκα. Μα λες, ρε, μου, εγώ δεν πρόκειται. Εσείς, μια κόρη μου Μπαμπαγιούρη, να γίνεστε ένα με τους βρικόλακες της ιστορίας. Θυμηθείτε τους αγώνες του πατέρα σας, κυρία Ρόζα. Τους αγώνες στα πανηγύρια που χουρουπιντάγανε με το τσουβάλι. Αναλογιστείτε το αίμα που έχει χυθεί. Έξω από τη στάνη που σφάζανε τα πρόβατα. Για το αίμα των αγωνιστών μιλάω, κυρία Ρόζα. Για πολιτικούς αγώνες μιλάμε τώρα. Μη συγχύσεσαι, παιδί μου, μη συγχύσεσαι. Εδώ ο κύριος υπουργός μας έλεγε τις προάλλες για το θείο του πατέρα σας. Α, τον καπιτάν Κουρεή, λιβέντης που λέμαγε στα βουνά. Με τα φυσικλίκια του, τα μαύρα του μαλλιά. Μαλλιά κουράκου χρώμα. Μεγάλος αγωνιστής. Μεγάλος αγωνιστής. Όταν έφυγε στην Τασκένδη, αυτούνού τα χτήματα βούτυξε ο πατέρας μου. Συγκινήθηκα τώρα. Με τόσα χτήματα γίνεται να μην συγκινηθείτε. Αυτούνού τα χτήματα φάγατε. Σ' αυτούνού το όνομα στηριχτήκατε. Σε καλό σας βγήκαν τα αριστερά φρονήματα. Πράγματι, αν δεν είχαμε αυτή την αριστερή παράδοση, δεν θα ήμασταν σήμερα must. Εγώ, Κλεονάκι μου, αυτή τη δεξίωση δεν την κάνω. Και μήπως εγώ θέλω να την κάνετε, λατρεμένε μου? Η σύζυγός σας επιμένει. Εγώ προσπάθησα να την μεταπίσω, αλλά αυτή ακλόνητη, βράχος. Θα την κάνετε, μου λέει, τη δεξίωση και θα φέρεις και τα κανάλια να την καλύψουν live. Live! Όπα, εδώ είμαστε στα λιμέρια μας. Και ποια θα βάλετε στη δεξίωση να τραγουδήσει? Πάλι αυτή τη μουρόχαυλη τη Σαμπρίνα? Όλο αυτοί βάζουν στα καλυστία και τραγουδάει. Αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται. Θα πατήσω πόδι. Όχι το δικό μου. Αυτή τη δεξίωση δεν την κάνω. Θα την κάνεις και θα πω και ένα τραγούδι. Γαριδούλα μου. Ας τα γαριδούλα μου. Τι την έχουμε την Ανίτα? Μόνο για πουτανίτα. Πρέπει να με προωθήσεις στη show business. Με συγχωρείτε, κύριε υπουργέ μου, αλλά τα τελευταία νέα με αναστάτωσαν. Θα κάνετε δεξίωση για τη Γκλίξμπουργκ. Και δυστυχώς εσείς δεν θα είστε. Θα σας πληροφόρησαν βέβαια από το αεροδρόμιο ότι αύριο βράδυ έρχεται τελικά το αεροπλάνο. Από το Συμπαζάβο που χορεύουνε μαμπό. Απορώ, κυρία Κόντογλου, πως σας κρατάει ακόμη ο υπουργός μας. Άσχετη, άσχετη. Κύριε υπουργέ μου, υπάρχει χώρα Ζιμπαζάμπο? Δεν νομίζω. Ζιμπάμπουε όμως υπάρχει. Εγώ Ζιμπάμπουε σας είπα. Όχι, θα μου είπατε Ζιμπάμπουε. Ζιγκουάλα μου είπατε. Ζιμπαζάμπο μου είπατε. Ζιμπάμπουε δεν μου είπατε, δεν μου είπατε. Αμφισβητείτε τα λόγια του Γενικού Γραμματέα, γραμματέα! Μήπως αμφισβητείτε και τις καλές μου προθέσεις? Μήπως θα μας πείτε τώρα ότι σχεδιάζω παγίδα για να ανατρέψω τον κύριο υπουργό μας? Κύριε υπουργέ μου, αυτή τη στιγμή παρετούμε. Όχι, Κλεονάκι μου, για όνομα του Θεού. Και ένας ηλίθιος θα καταλάβαινε πόσο πολύ με αγαπάς. Στη δεξίωση παρευρίσκονται γνωστές προσωπικότητες της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής, όπως ο κύριος Κώστας Συγκαμμένος και η κυρία Φάνη Ράλη Μπαρμπαλιά. Ενώ έξω από την έπαυλη διαδηλώνουν φιλομοναρχικά στοιχεία με βασικό σύνθημα «Ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά». Παράλληλα, θύελα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει από όλα τα κόμματα της Βουλής και κυκλοφορούν φήμες για επικείμενη διαγραφή του Ευάγγελου Μόσχου. Κλεονάκι μου, είσαι σίγουρος πως αυτή η δεξίωση είναι για το καλό μας? Απολύτως! Μα με πήρε πριν ο Αβαλιώτης και με έκανε αρχαίο. Τι θα πει αρχαίο? Αφού με είπε αρχίδαμο. Από τη ζήλια του. Γιατί δεν είχε εκείνος αυτή τη φαϊνή ιδέα. Ελάτε τώρα, κύριε υπουργέ, να ανέβουμε πάνω στον εξώστη να προσφωνήσετε από εκεί την υψηλοτάτη. Εκεί στον εξώστη θα σας πάρουν και πιο ωραία πλάνα οι τηλεοράσεις. Όχι! Ναι, όχι! Ναι, ναι. Όχι! Μη μου λαρώνετε, κύριε υπουργέ! Ελάτε! Ελάτε! Ησυχία! Ησυχία! Ο κύριος υπουργός επιμένει να ξεφωνήσει, να προσφωνήσει την καλεσμένη του.
Επιμένει! Μα τι επιμένω, βρε Κλέωνα, πώς επιμένω! Λόγο! 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 Παρακαλώ. Ναι. Χαιρετώ την υψηλωτάτη. Χαιρετώ την... την υψηλωτάτη. Χαρούμενοι ομίγυροι. Ένα πάρτι κάνουμε, βρε παιδιά, για να περάσει η ώρα. Τι να το που λέτε, κύριε Υπουργέ, τραλαθήκατε, πείτε ζήτω η βασιλεία να τελειώνουμε. Μα δεν μπορώ, βρε Κλέωνα, αφού σαν φοιτητής είχα πάνω από το κρεβάτι μου το παιδάκι με το τσουτσουνάκι. Αφήστε τώρα τα τσουτσουνάκια και πείτε ζήτω η βασιλεία να τελειώνουμε. Όχι εγώ, ο υπουργός το λέει, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, βρε παιδιά. Για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα, εγώ λέω να καλέσουμε μια αναγνωρισμένη καλλιτέχνητα να μας ψυχαγωγήσει. Κυρίες και κύριοι, η Ανίτα Ρασιά. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις και συμπόνια θα ζητούν μετανιωμένοι. Θα ξανάρθεις στην Ελλάδα βασιλιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις. Στο τακόι θα καθίσεις εστεμένος. Θα ξανάρθεις στο λαό σου βασιλιά. Έλα κοπό, πάρ' τα όλα μου. Μεγαλειωτάτη, χίλια συγγνώμη, μεγαλειωτάτη. Βρε μηγόσκατο, θα σας φάξω. Παλικάρια μου, πολύ down τη βλέπω τη φάση. Ούτε ζημιές κάνατε, ούτε κάτι έγινε μεταξύ σας, ούτε καν κανένα bear the way. Μονάχα αυτή η γλύψη την. Βάζει τα πάνω στο διάολο. Γλίψμπουργκ. Μονάχα αυτή η χαλβαδιά η συνέχεια το βεζίρι. Χαλβαδιάζει μπροστά στις κάμερες. Αστειεύεται. Πάμε λοιπόν να την κάνουμε τζάμι με τα δικά μας τα ωραία. Και πιάστο μου, πιάστο μου. Πάμε όλοι μαζί. Πιάστο μου, πιάστο μου. Μα είσαι πολύ ψάρι, αδερφούλα μου. Χειροκροτήστε την υπέροχη κολορατούρα μας. Φύγε από εδώ, μωρή. Μα συγχωρείτε, υψηλωτάτη, για αυτά τα απρόσμενα, χαριτωμένα, πικάντικα θα έλεγα περιστατικά. Ας ακούσουμε τώρα λίγη απαλή μουσική και σε λίγο θα κατέβει η κυρία Ρόζα, η κυρία υπουργού μας, να προσφωνήσει τελικά την προσκεκλημένη της, όχι μου, της. Με συγχωρείτε, κυρία Βεζίρη. Κυρία Βεζίρη, είπα. Πλάκα μου κάνετε τόσες μέρες. Τηλεφώνησα στο προξενείο μας στη Ζιμπάμπουε και μου είπαν ότι εκεί δεν έχει χωροταξία. Θα έχει Υπουργείο Χωροταξίας. Ποιον υπουργό λοιπόν περιμένουμε? Μη φωνάζετε, κυρία Κόντογλου, και έχετε και μια φωνή σαν τρομπέτα. Μας παίρνουν τα μίδια. Προφανώς. Με πατάτε. Συγγνώμη. Προφανώς, κυρία Κόντογλου, και εσείς και εγώ πέσαμε θύμα κάποιου ανόητου φαρσέρ. Εσείς πέσατε θύμα κάποιου φαρσέρ. Ή ο υπουργός μας θα πέσει θύμα για χατήρι αυτού του ξώανου της Γλίξμπουργκ. Βάς! Ας χάσουν τελ και ζάχτ, γενούκ, άμα γενούκ. Η μία με χτυπάει με το ταψί στο κεφάλι, νταγκαντούγκ. Η άλλη με λέει γλύψιν, εσύ με φωνάζεις ξόνο, λοιπόν, γενούκ. Φεύγω. Όχι, φεύγω. Όχι, πεντάμορφη, μείνετε για μένα. Αφού ξέρετε πόσο πολύ σας νοιάζομαι και πόσο τρυφερά αισθάνομαι για σας. Αχ, πάλι θα με δείξεις, γόη, οντού. 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 Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν μεγάλη προσβολή. Γενούκ. Φεύγω. Όχι πάλι γενούκ. Χέστο πια αυτό το γενούκ. Φεύγω. Μείνε ερωτικό μου αποθυμένο. Μείνε με μέχρι να σας πάρει κάμερα μαζί με τη Ρόζα να τελειώνουμε. Δηλαδή θέλω να πω, θα δικαιωθείτε πολιτικά. Και να σου πω, αγαπημένη, όταν θα κάνουμε το πραξικόπημα, όλους αυτούς τους ηχαμερούς δημοκράτες θα τους πάρουμε τα κεφάλια. Αχ, τώρα μ' άναψες. Λοιπόν, σβήσε! Κάτσε, σβήσε! Καθίστε με καλοτάτη! Μας παίρνουν οι κάμερες με καλοτάτη! Πού είναι επιτέλους αυτή η Ρόζα! Αβάντι πόπολο, αλλά δυσκόσμα! Και να σου η Ρόζα, τριόμφυρα! Ρόζα! Χριστός και Παναγία! Η Ρόζα Μόσχου Παπαγιούρη έγινε Ρόζα Λούξεμβουργκ. My God, Κλέον, μπήκαν οι κομμουνιστές στην έπαυλη και θα μας φάξουν με κονσερβοκούτια. Βρε κάθαρο μολάσαρε, κυρία Μόσχου, κυρία υπουργού μου, τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά. Κύριε Βυζίρη, έχετε πέσει θύμα συνωμοσίας. Συνωμοσίας. Αυτοί οι άνθρωποι.
άνθρωποι θέλουν να ξανανεύουν στον θρόνο και να μας πάρουν όσα με τόσο κόπο αποκτήσαμε μέσω του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός μας έκανε άρχοντες. Η μοναρχία δεν θα πειράσει. Θα περάσει και θα παραπεράσει. Ο αγωνιαστικός μου Κλέον θα σας απαντήσει. Μίλα, Κλέον. Ποιος είναι ο αγωνιαστικός σου μπροστά στις κάμερες, αστειεύεται. Ναι. Ο αγωνιαστικός μου Κλέον ομούμεται του ξαδέλφου μου Κοκό και με μερικούς φίλους από το στρατό σας ετοιμάζουν ένα μικρό, τόσο μικρό, χαριτωμένο πραξικοπηματάκι. Πραξικοπηματάκι! Λοιπόν, θύμιζε από ευτυχία. Ο ντους έτσι.